Νέα άνοδος των τιμών σημειώθηκε στα ράφια των σούπερ μάρκετ το Σεπτέμβριο μετά από 4 συνεχόμενους μήνες πτώσης σύμφωνα με τον ΙΕΛΚΑ, με τον πληθωρισμό στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ να αυξάνεται κατά 0,91%. Από τις 23 κατηγορίες που εξετάζονται, οι 10 κατέγραψαν μείωση και οι 13 αύξηση. Δεν βγαίνει, δεν είναι, η ακρίβεια έχει φτάσει στο Θεό. Δεν βγαίνει ο κόσμος, όχι. Τιμές είναι πολύ μεγάλες. Πολύ χάλια, παιδιά. Πολύ χάλια. Η κατάσταση είναι ανεξέλεκτη. Πάμε από το κακό στο χειρότερο. Πολύ μικρή η μισθή, πολύ μεγάλο το κόστος, συνεχώς αυτή η ψαλίδα ανεβαίνει. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις αφορούν φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, μπισκότα, σοκολάτες, ζαχαρόδι, είδη πρωινού και ροφήματα, νερά, αναψυκτικά και χυμούς. Στα σούπερ μάρκετ όλα είναι στα ύψη. Κάθε φορά που πάω εγώ στο σούπερ μάρκετ, γιατί εγώ πάω, κάθε φορά βλέπω και διαφορετικές τιμές. Δεν υπάρχει δυνατότητα ο κόσμος να ψωνίσει αυτά που θέλει. Ο κόσμος δυσκολεύεται από ό,τι ακούω και στη δουλειά μου. Και με γνωστούς και φίλους συγγενείς, όλοι έχουν πρόβλημα. Οι περισσότεροι πολίτες δηλώνουν απεσιόδοξοι για τη μελλοντική οικονομική τους κατάσταση. Μειώσεις τιμών παρατηρήθηκαν μεταξύ άλλων σε απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού, βρεφικές και παιδικές τροφές, τροφές και είδη για κατοικίδια, χαρτικά καλλιντικά και είδη προσωπικής υγιεινής, αυγά, βούτυρα και ζωμούς. Δύσκολα, πολύ δύσκολα, παιδιά. Όσο πάει η κατάσταση, γίνεται πιο δύσκολο. Ακριβά, πολύ ακριβά, γιατί έπαιρνω 680 το μήνα. Κατάλαβε τι γίνεται. Οι λόγοι της αποκλιμάκωσης των τιμών σχετίζονται με τον πληθωρισμό, τις διεθνείς αγορές, τις ηπιότερες καιρικές συνθήκες σε σχέση με πέρυσι, τις θεσμικές παρεμβάσεις, τις προσφορές και τις εκπτώσεις, αλλά και την επίδραση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Σύμφωνα με το πρόσφατο Ευρωβαρόμετρο, η αύξηση του κόστου ζωής και της οικονομικής κατάστασης εξακολουθούν να βρίσκονται στην πρώτη θέση της ανησυχίας των Ευρωπαίων. Τα ποσοστά αυτά, ωστόσο, είναι αισθητά μεγαλύτερα για την Ελλάδα. Πρέπει κάτι να κάνουν. Η κυβέρνηση πρέπει να κάνει κάτι. Δεν είναι κατάσταση αυτή που βιώνουμε. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, οι Έλληνες βλέπουν θετικά την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ποσοστό 65%. Την ώρα όμως που ο δείκτης εμπιστοσύνης στην Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Δημοκρατία δεν ξεπερνά το 38%.